Και δεν είστε ευχαριστημένος δηλαδή ουσιαστικά από τον τρόπο με τον οποίο κύλησε η πενταετία αυτή στο Δήμο Δοξάτου. Φυσικά, δεν είναι ευχαριστημένοι ούτε οι δημότες. Πώς θα μπορούσα να είμαι εγώ ευχαριστημένος σε αυτό το πράγμα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι δεν υπήρξε έργο ή έχει να κάνει κυρίως με τη συμπεριφορά ούτε και μεγάλα, τη στάση του Δημάρχου. Δεν θα κρίνουμε τώρα τη συμπεριφορά και τη στάση του Δημάρχου. Απέναντί μας τη γνωρίζουν όλοι. Αλλά όχι, δεν αναφέρομαι εγώ σε προσωπικό επίπεδο. Ούτε μεγάλα έργα υπήρξαν, αλλά υπήρξε πρόβλημα και στην καθημερινότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίζουν τζόκερ οι δημότες πότε θα περάσει το απορριμματοφόρο να μαζέψει τα σκουπίδια τους. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Θέμα οργάνωσης δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Αλλά αυτά της καθημερινότητας τα είπαμε πάρα πολλές φορές. Είπαμε πάρα πολλές φορές για τα προβλήματα με τον κύριο Δαλακάκη. Εντάξει, νομίζω αρκετά ασχοληθήκαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, η επόμενη μέρα. Επειδή πολλά ακούγονται υπό μορφή φήμης, σεναρίων, πληροφοριών, ο Παρασκευάς ο Παπαδόπουλος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, ξέρεις, δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, ναι, σχεδιάζεται μια κίνηση της οποίας έχω τη χαρά να προείσταμε, αποτελούμενη ας πούμε από έμπειρα στελέχη, σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι αποχωρήσαμε την παράταξη του κύριου δημάρχου, αλλά και νέους στο χώρο και σε ηλικία, και νέους στο χώρο όμως και σε εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανθρώπους που έχουν κολλήσει τα ένσημά τους. Έχουν κολλήσει τα ένσημά τους στην προσφορά του τόπου αλλά και το συνδικαλισμό. Έτσι. Στην εργασία, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που ενώνει αυτή την νέα προσπάθεια είναι η αγάπη για τον τόπο μας και βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον τόπο. Και θα πρέπει να. Και αυτό μας έκανε να ενωθούμε και να προχωρήσουμε. Θα είναι μια ανεξάρτητη διακομματική παράταξη ή επιδιώκεται την στήριξη από κάποιον πολιτικό φορέα, κύριε Παπαδόπουλο? Όχι, δεν θέλουμε ούτε τη στήριξη, ούτε επιδιώξαμε, ούτε ζητήσαμε, ούτε προσπαθήσαμε να πάρουμε τη στήριξη από κάποιον πολιτικό φορέα. Να είστε σίγουροι ότι όταν ανακοινωθεί ας πούμε και επίσημα η τελική μορφή αυτού του συνδυασμού θα διαψεύσει όλους αυτούς που αυτά τα χρόνια λέγαν ότι θα κατέβουμε ας πούμε στις εκλογές από κοινού με τους επικεφαλείς των παραταξιών. Ως Ηνωμένη Αντιπολίτευση, αυτό το αντιπολίτευση, οποίο ναι. Αλλά και δεν θα είναι μια κίνηση διαμαρτυρίας απλά προς τον Δήμαρχο. Θα είναι μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να διαχειριστεί την επομένη τα προβλήματα του. Έχει ουσιαστικά, και αναφέρομαι τώρα σε εσάς, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι, ακόμη στην Ελλάδα είναι δήμαρχο-κεντρικό, είναι προσωποκεντρικό το σύστημα, θέλουμε δεν θέλουμε, ακόμη δεν το έχουμε ξεπεράσει, ίσως μετά από αυτές τις εκλογές θα ξεπεραστεί σε κάποιο βαθμό. Έχει ο Παρασκευάς ο Παπαδόπουλος πρόταση συγκεκριμένη για έναν από τους πιο δύσκολους δήμους? Γιατί είναι ο Δήμος Δοξάτου, είναι από τους πιο δύσκολους δήμους της Ελλάδος, εγώ θα έλεγα. Έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι. Έχει τρία μεγάλα χωριά, τέσσερα μεγάλα χωριά. Δυστυχώς πράγματι το σύστημα παραμένει δημαρχοκεντρικό και το είδαμε στην πράξη σε αυτή τη θητεία. Βιώσαμε μια πολύ δύσκολη θητεία, την οποία παρόλο που υπήρχαν διαφορετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, βιώσαμε πράγματα και είδαμε ας πούμε διαφορετικές πολιτικές. Παρόλα αυτά, το μεγάλο στοίχημα είναι η καθημερινότητα και αυτό δεν είναι θέμα μεγάλων έργων. Το στοίχημα αυτό μπορεί να κερδιθεί δουλεύοντας και έχοντας ένα πρόγραμμα και ένα πλάνο. Δυστυχώς ούτε αυτό κατάφεραν να φέρουν εις πέρας. Από εκεί και πέρα η θητεία μας λύγει, είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε τους εαυτούς μας ξανά στην κρίση των συνδημοτών μας, έτσι, προκειμένου να εισπράξουμε ό,τι αναλογεί στον καθένα, χωρίς να ξεχνάμε ό,τι διδαχθήκαμε από αυτή τη θητεία. Αλλά και να συνεχίσουμε με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών μας. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εκεί στη δική σας περιοχή όσον αφορά τα χωριά. Δηλαδή τα Κύρια, ο Άγιος Αθανάσιος και το Καλαμπάκι παίζουν καθοριστικό ρόλο? Δηλαδή παίζει, μάλλον μου έλεγε ένας φίλος, ότι εξαρτάται από πού θα είναι ο υποψήφιος δήμαρχος.
Ναι. Αν είναι δηλαδή από το Καλαμπάκι, μπορεί να μην τον θέλουν οι Δοξατινοί. Παντού υπάρχει αυτό, από... ρε, ναι, αλλά νομίζω ότι στο Δήμο Δοξάτο ο κ. Παπαδόπουλο είναι πιο έντονο. Έτσι. Υπάρχει πιο έντονος τοπικισμός, δεν ξέρω. Εντάξει. Παντού υπάρχουν αυτά, ναι, όσο να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν και σε τόσο μεγάλο βαθμό, ας πούμε, και στο δικό μας Δήμο αυτού του είδους οι τοπικιστικές, ας πούμε, προκαταλήψεις. Ναι. Έτσι. Και στην Προσοτσάνη υπάρχει. Και στην Προσοτσάνη, ναι. Βεβαίως, και εκεί είναι πολύ έντονο. Εκεί ποιοι υπερτερούν, δηλαδή. Εκεί έχει να κάνει και με τις φυλές, έτσι. Είναι η Σαρακατσάνη, η ντόπιοι κτλ. Η Βλάχη. Εγώ ελπίζω να μην παίξει τόσο μεγάλο ρόλο σε αυτές τις εκλογές και τόσο το κομματικό. Δηλαδή, θα πρέπει να βγάλουμε απ' έξω την κομματική μας ταυτότητα. Όλοι ανήκουμε, όλοι πιστεύουμε κάπου. Όλοι, μπορεί να μην υπάρχει κάποιος φορέας, κάποιο κόμμα το οποίο να ανήκουμε, αλλά να υπάρχει κάποια σκέψη, κάποια πολιτική άποψη. Πρέπει να τα αφήσουμε απ' έξω αυτά για το καλό της κοινωνίας μας, για το καλό της τοπικής μας κοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο διδάξαμε την προηγούμενη φορά. Ελπίζω να μην έχουμε τόσο σοβαρές, τόσο μεγάλες. Παντού θα υπάρχουν, να μην λέμε ότι να είναι. Παντού θα υπάρχουν παρεμβάσεις των μεγάλων, ας πούμε, πολιτικών του τόπου. Αλλά ελπίζω να είναι σε χαμηλότερο βαθμό. Σε ποιο στάδιο είστε την περίοδο αυτή? Είστε στο στάδιο της κατάρτισης του ψηφοδελτίου? Γιατί εδώ υπάρχει και η ειδική ποσόστοση των γυναικών. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι το έχουν στο μυαλό τους και προσπαθούν να κινηθούν με βάση αυτό. Ναι, σίγουρα είναι κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα στα ψηφοδέλτια. Υπάρχει μεγάλη ποσόστοση των γυναικών. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε επαφές, είμαστε σε επαφές με πολλούς συνδημότες μας, σας είπα, και νέους σε ηλικία και νέους στο χώρο, αλλά και η εμπειρία των παλαιών, οι οποίοι παραμένουν στο πλευρό μας και συνεχίζουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Συνεχίζουμε με ένα όραμα για το Δήμο μας, τουλάχιστον να μην αφήσουμε τον Δημότη μας στο έλεος, να σταθούμε δίπλα του στην καθημερινότητα. Αυτό το πράγμα, το ξαναλέω, δεν καταφέραμε αυτή την περίοδο, αυτή τη θητεία να το πετύχουμε. Πρέπει πάση θυσία να αλλάξουμε τα πράγματα στο Δήμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μεγάλα έργα. Δεν υπήρξε τίποτα, υπήρξαν κολλήματα στο βιολογικό παράδειγμα, ας πούμε, στη μετεστέγαση των σχολείων του Καλαμπακιού. Κάναμε εκείνη τη ζημιά, ας πούμε, με εντολή του Δημάρχου τότε στο Γυμνάσιο Λύκειο του Καλαμπακιού. Πρέπει αυτά τα πράγματα να τα ξαναβάλουμε σε ένα δρόμο, ώστε να πουλωθούν οι πληγές μας. Πότε θα γίνουν οι τελικές ανακοινώσεις? Πότε δηλαδή στοχεύετε εσείς να βγείτε και δημοσίως, να ανακοινώσετε παρατάξεις και όλα αυτά? Δεν το έχουμε προσδιορίσει ακόμα, αλλά ελπίζουμε μέχρι τέλος του έτους ή μέχρι τέλος του έτους, έτσι, μάλιστα, το Γενάρη, να είμαστε έτοιμοι για την ανακοίνωση. Μάλιστα. Μια τελευταία κουβέντα για το μνημείο αυτό το οποίο προωθείτε. Θα γίνει τελικά? Εσείς συμφωνείτε? Νομίζω ότι γίνεται εκεί στην περιοχή του. Αφήστε που γίνεται μεγάλη κουβέντα και για την περιοχή της, πώς λέγεται, πάρκο. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει. Αριγκάτο. Αριγκάτο, ναι. Έτσι, έτσι το δήλωσε. Επειδή ήταν το Αριγκάτο εκεί. Και τι θα κάνουν, πάρκο δηλαδή? Όχι, είναι σε εκείνη ακριβώς την περιοχή, στο πάρκο εκεί, σε εκείνο εκεί το πάρκο. Έχει πει ο Δήμαρχος ότι θα αναγερθεί ένα μνημείο. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να συνεχίζουμε να παίρνουμε έτσι αυταρχικά τις αποφάσεις αυτές, δίχως να ρωτούμε την τοπική κοινωνία. Καταρχήν θα πρέπει να ερωτηθεί το τοπικό συμβούλιο του Δοξάτου, θα πρέπει να αποφασίσουν, θα πρέπει να. Ίσως και με μια μορφή διαβούλευσης να ερωτηθούν, ας πούμε, οι Δοξατινοί που θα στηθεί το μνημείο αυτό, γιατί αφορά περισσότερο το τοπικό διαμέρισμα του Δοξάτου, από το να παίρνουμε μόνοι μας αποφάσεις και να λέμε θα στηθεί αυτό εκεί. Εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις και για την αισθητική του, πώς το λένε, του γλυπτού, του μνημείου. Τώρα δεν θέλω να πω εγώ σε λεπτομέρειες για την αισθητική του μνημείου, αλλά θα πρέπει να είναι η απόφαση να είναι κοινή, να το αποφασίσουν οι Δοξατινοί πώς ακριβώς θα γίνει. Εγώ ξέρω ότι υπήρχαν μέχρι πριν λίγους μήνες μία χρηματοδότηση από το Υπουργείο ώστε να, γύρω στα 15.000 ευρώ, ώστε να γίνει αυτό το μνημείο, τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν. Δεν αξιοποιήθηκαν και αυτά επέστρεψαν πίσω στο Υπουργείο. Και τώρα διαβάζω, με ειδοποίησαν δηλαδή, μου είπαν, μου στείλανε και το διάβασα, ότι
ο Δήμαρχος θα κάνει με προσφορές, θα προσπαθήσει να στήσει αυτό το μνημείο. Για ποιο λόγο να μην είχαμε αξιοποιήσει εκείνη τη χρηματοδότηση και να παίρναμε και προσφορές και να το κάναμε. Έτσι.